Του αναλυτή Γιάννο Χαραλαμπίδη, ο οποίος υπογράφηκε το δημοσίευμα της σημερινής της Κυριακής. Γιάννο, καλησπέρα από τη Λευκωσία. Καλησπέρα. Μόλις είδαμε σε χάρτη τη σταδιακή επέκταση των διοικητικών ορίων έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας. Έχει λοιπόν σημασία, νομίζω, να εμβαθύνουμε στον αντίκτυπο στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδος. Βλέπουμε μια σταδιακή, σταθερή, διαχρονική, δηλαδή στρατηγική κίνηση της Τουρκίας που ξεκινά από το 1981, το 1988, το 2001 και το 2020. Βλέπουμε μπροστά μας το χάρτη με το κόκκινο ανοιχτό χρώμα. Είναι ό,τι δεν δικαιούται η Τουρκία. Με το κόκκινο κλειστό χρώμα είναι τα παράκτια της Τουρκίας και τα δικαιώματά της. Και βλέπουμε να καλύπτει παρανόμως στη διοίκηση έρευνας και διάσωσης 26% από την πλευρά της Ελλάδος και άλλο 43% από την πλευρά της Κύπρου. Ιδιαίτερο σημαντική είναι το χρώμα, το χρώμα το δεύτερο, δηλαδή το, ας το πούμε έτσι, το λιλά, το βαζανί, στο οποίο η Τουρκία έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και κλείνει ακριβώς την οποιαδήποτε σύνδεση Κύπρου και Ελλάδος. Εδώ είναι η περιοχή στο πλαίσιο της οποίας εντός, εάν καθορίζεται ο ΑΟΣ από πλευράς της Ελλάδος, θα ενώνονταν η ΑΟΣ της Ελλάδος και της Κύπρου. Άρα η Τουρκία προχωρά σε μια κίνηση για να αποκόψει και από αέρα και από θάλασσα μέσα από τη δική της, όπως ισχυρίζεται, δικαιοδοσία της έρευνας και της διάσωσης, την Κύπρο και την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αμφισβητεί τα κυριαρχικά και ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα και της Κύπρου και της Ελλάδος. Τα 12 ναυτικά μίλια είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Υπάρχει κάζους μπέλη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα στα 6. Και μετά έχουμε το FIR Λευκωσίας, το FIR Αθηνών, που αμφισβητεί και εδώ τη δικαιοδοσία τους η Τουρκία, με αποτέλεσμα να αποτυπώνεται αυτή ακριβώς η αναθεωρητική πολιτική. Και τι σημαίνει αναθεωρητική πολιτική? Σημαίνει ότι η Τουρκία θέλει να αλλάξει την νομική και γεωπολιτική σχέση που διέπει την ίδια μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Κύπρος ήταν το πρώτο στάδιο στο πλαίσιο της εισβολής και το δεύτερο στάδιο ήταν όσα άρχισαν να δημιουργούνται από πλευράς της Τουρκίας παράνομα και στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Αν δείτε το χάρτη με τα δικά της διοικητικά όρια όπως τα εμφανίζει τα παράνομα η Τουρκία, ξεπερνά ακόμα και αυτό τον 25ο μεσημβρινό, και αυτό έχει σχέση βεβαίως και με τη λεγόμενη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, διότι θέλει να μεταφέρει την πρώτη γραμμή αμήνης της Ελλάδος προς την υπηρετική Ελλάδα, εφόσον χαθούν τα νησιά, και τη γραμμή αμήνης από τα νότια στην Κρήτη, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τα υπόλοιπα, τα οποία λέγονται για πενταμερή και τριμερή, ακριβώς είναι το διπλωματικό πεδίο στο οποίο η Τουρκία θέλει να νομιμοποιήσει μέσα από αυτές τις λύσεις της μορφής του Κράς Μοντανά ή το δύο ισότιμο συνιστών των κρατών ή των δύο κρατών με ισότιμη κυριαρχία ή πολιτική ισότητα, προκειμένου ακριβώς να νομιμοποιήσει αυτό το χάρτη που σήμερα είναι παράνομος. Μάλιστα. Άρα όταν ο τηλεθεατής έχει στο μυαλό του πενταμερείς, τριμερείς και επιστροφές στο Κράς Μοντανά, δεν είναι τίποτε άλλο από μια συζήτηση η οποία ακριβώς έχει ως στόχο από πλευράς Τουρκίας να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα τα οποία δημιούργησε το 1974 και συνεχίζει να χρησιμοποιεί στη θάλασσα και στον αέρα από το 1974 μέχρι σήμερα και στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Μάλιστα. Γιάννο Χαραλαμπίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.